επίπεδο περιφερειακής καινοτομίας και ανάπτυξης, πού βρισκόμαστε στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Αττική, που είναι και το δικό σας αντικείμενο, σε σχέση και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσω ίσως από την Αττική και μετά να διευρυνθώ στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αττική δραστηριοποιούνται οι περισσότεροι ερευνητές από όλη τη χώρα, 11 ακαδημαϊκά ιδρύματα, 10 ερευνητικά ινστιτούτα δημοσίου τομέα, πολλοί ερευνητές, οι οποίοι δεν υστερούν σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας, και αυτό σε ό,τι αφορά τα αντίστοιχα citations. Οπότε το επίπεδο της αριστείας είναι μάλλον στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρά τα αυτά, η σύνδεση με τον επιχειρηματικό τομέα και με τα δημόσια ιδρύματα, με το δημόσιο τομέα, δεν είναι ικανοποιητική. Υπάρχει ένα ουσιαστικό χάσμα, οπότε τα ερευνητικά αποτελέσματα δεν αξιοποιούνται, ώστε να γίνουν προϊόντα, να γίνουν υπηρεσίες εμπορεύσιμες, ανταγωνιστικές. Η Περιφέρεια Αττικής είναι innovation follower με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κατάταξης Καινοτομίας, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα οι περισσότερες περιφέρειες είναι ακόμα πιο κάτω, δεδομένου που μας δημιουργεί την ανάγκη βελτίωσης, σαφώς. Ποια είναι τα επόμενα βήματα που εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνουν άμεσα, προκειμένου να υπάρξει μια πρόοδος σε όλα αυτά που αναφέρατε και να υπάρξει μια πρόοδος σε επίπεδο περιφερειών και στην καινοτομία και στην ανάπτυξη, να πάμε πιο μπροστά ως ελληνική περιφέρεια? Σίγουρα θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός συνεργασίας. Ένας μηχανισμός που θα εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα. Θα ξεκινά από κάτω προς τα πάνω, όπως είναι και οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του νέου σχεδιασμού, οι βασικές αρχές σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας. Ένας μηχανισμός όμως συνεργασίας που θα έρθεται να ακουμπήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά το πλείστον δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και μάλιστα πολύ μικρές, σε όλες τις δραστηριότητές τους, τόσο σε ό,τι αφορά την διασύνδεσή τους με τους προμηθευτές, με την παραγωγική τους διαδικασία, με την διαδικασία προώθησης και διακίνησης των προϊόντων τους, με τη δικτύωσή τους, και σίγουρα αυτό θα πρέπει να γίνει τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων, σε επίπεδο κλαδικών φορέων, σε επίπεδο δημόσιου τομέα, περιφερειών, αλλά επίσης επιμελητηρίων, αλλά επίσης και όλων των ομάδων ερευνητών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Ποιοι φορείς μπορούν να συμβάλλουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, στην προώθηση της καινοτομίας, σε έρευνα, σε επιχειρηματικότητα, σε περιφερειακό επίπεδο? Όλοι οι συλλογικοί φορείς παντός είδους. Σίγουρα οι επιχειρήσεις εκπροσωπούνται από τα αντίστοιχα επιμελητήρια, από τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείς. Οπότε αυτοί έχουν και τον πρώτο ρόλο στο σχεδιασμό της πολιτικής που ασκούν αυτοί. Σίγουρα αυτοί θα πρέπει να είναι σε άμεση επικοινωνία, σε ουσιαστική επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών με όσους σχεδιάζουν πολιτική σε επίπεδο είτε περιφέρειας είτε κεντρικού κράτους. Νομίζω ότι σε συνεργασία πάλι και με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που θα πρέπει να κατέβουν και να μιλήσουν την ίδια γλώσσα με τις επιχειρήσεις, με το δημόσιο τομέα, εκεί μπορεί να βρεθεί μια ουσιαστική χρυσή τομή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά.